όλες, όλοι εσείς, όλοι εσείς μαζί, στο τέλος το πλοίο που λέγεται Ρόδος θα καταφέρνετε να το οδηγείτε σε ασφαλή και ήρεμα λιμάνια. Θέλω να συμπληρώσω ότι αντιλαμβάνομαι τα οικονομικά αποχωρώντας σε μια πρόσφατη ερώτηση που κάναμε στη Βουλή, εγώ είχα την πρωτοβουλία για το τέλος διανυκτέρευσης που έχει επιβληθεί στα ξενοδοχεία, που είναι τεράστιο. Και η Ένωση Ξενοδόχων εδώ υπολόγισε ότι μόνο για τη Ρόδο είναι ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 70 εκατομμύρια. Εμείς την ερώτηση που κάναμε από το ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία δική μου, ζητούσαμε να δούμε κατά πόσο θα το επιβάλλουν, το επέβαλαν τελικά, αλλά και κατά πόσο προτίθεται ένα σημαντικό μέρος αυτού να επιστρέφεται στο Δήμο σαν ταποδοτικό τέλος για να μπορεί ο Δήμος να το χρησιμοποιεί για την τουριστική προβολή, ανάπτυξη κτλ. Αν είναι το ποσό τόσο, και δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσω αυτά που είπε ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Μάνος Μαρκόπουλος, 70 εκατομμύρια, και αν εμείς διεκδικήσουμε ένα 30%, που είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να διεκδικήσεις, αμέσως μπορούμε να έχουμε 20-21 εκατομμύρια από αυτή την ιστορία. Ο Δήμος από το πουθενά. Είναι πεδίο δόξης λαμπρών. Εγώ από την μεριά μου ως βουλευτής είμαι διατεθειμένος να πρωτοστατήσω σε νέες ενέργειες, σε παρόμοιες ενέργειες που είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ευελπιστώ ότι θα ακολουθήσουν και θα θελήσουν να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κλείνω λοιπόν ευχόμενος καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους σας. Εγώ θα είμαι δίπλα στον καθένα, αλλά κυρίως στον Δήμο και στο νησί, όπου μπορώ να βοηθήσω. Να είσαστε καλά και ευχαριστώ και πάλι για την φιλοξενία.